Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Υπουργό Ιστορικών, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλή σα ημέρα και καλή σα ακουστή. Επίσης, και μαζί μας και ο συνάδελφός μας, ο κύριος Σπύρος Σουρμελίδης, διευθυντής της Αυγής. Σιδεροκέφαλος, να ευχηθούμε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Αλλιώς, καλό συνάδελφο. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και ευχόμαστε τα καλύτερα και στην εφημερίδα και σε ένα Σπύρο μου προσωπικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, κυρία Υπουργέ, ακούσατε και πριν τον κύριο Καραμέρο, τον συνάδελφό σας, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικά υπάρχει πολύ έντονη κριτική προς την κυβέρνηση και προς εσάς προσωπικά για το θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου. Και μάλιστα ζητάνε και τη δική σας παρέτηση από την αντιπολίτευση. Το είπε και ο κύριος Καραμέρος πριν. Υπάρχει το θέμα. Κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλο, είχαμε πει την πρώτη στιγμή για αυτή την υπόθεση ότι θέλουμε να χυθεί άπλετο φως. Και μόλις δύο εβδομάδες μετά, ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την Παρασκευή να επικοινωνεί τα πορίσματα της έρευνας που έκανε το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου για να χυθεί γρήγορα άπλετο φως στην υπόθεση. Άρα. Και εκεί αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες συγκεκριμένων προσώπων. Υπήρξε αμέσως ανάληψη ευθύνης, όπως είδατε. Είχαμε, πρώτα απ' όλα, είχαμε την κυρία Ασημακοπούλου, η οποία και οθελώς βγήκε εκτός κούρσα, ας το πούμε έτσι. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών, την εποχή εκείνη αρμόδιος για τις εκλογές, γιατί τώρα έχει άλλη θέση, αρμόδιος για τις εκλογές, παρετήθηκε. Και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, επίσης παρετήθηκε από τη θέση ευθύνης. Ναι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν. Άρα, θέμα για εσάς, λέτε, δεν τίθεται. Κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Μάλιστα. Καμία. Είναι όμως στη θητεία σας, κύριε Υπουργέ, έτσι αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι στη θητεία σας και πρέπει να δω. Ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε ότι θα γίνει ένας έλεγχος. Λοιπόν. Ο δικός σας έλεγχος ποιος είναι, κατέληξε κάπου. Λοιπόν, ο έλεγχος του Υπουργείου Ιστορικών συνεχίζεται. Ο έλεγχος, σας θυμίζω, ότι αφορά ευρύτερα την επάρκεια της ασφάλειας όλων των διαδικασιών. Αυτό το είχαμε πει πρώτη στιγμή. Και μάλιστα από την πρώτη κιόλας εργάσιμη ημέρα μαζί με τον άλλο πρωθυπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, δώσαμε οδηγία για να διεξαχθεί ένας πλήρης ιστορικός έλεγχος στο Υπουργείο Ιστορικών για το ζήτημα αυτό. Αλλά να πούμε κάτι, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Λέει ότι οι κατάλογοι αυτοί με τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων ανθρώπων δεν ήρθαν μόνο στα χέρια της κυρίας Ασημακοπούλου. Έχουν περιέλθει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, διακινούνται μεταξύ των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας και βάζει ζήτημα μέχρι και χειραγώγηση της ψήφου. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, γιατί το κάνει όλο αυτό η αντιπολίτευση? Το κάνει γιατί θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφου. Να είμαστε ξεκάθαροι. Έχετε δει ποια είναι η στόχευσή της όλες αυτές τις ημέρες. Προσπαθεί ακριβώς να υπονομεύσει με κάθε τρόπο την επιστολική ψήφου. Έχει σχέση το θέμα αυτό με την επιστολική. Δεν έχει καμία σχέση. Και να σας πω κάτι. Να σας πω το εξής. Πριν από λίγο βγήκε σε ένα κανάλι ο δικηγόρος. Εάν το κάνει γι' αυτό. Το κάνει για να υπονομεύσει όλο το εγχείρημα της επιστολικής ψήφου. Ναι, αλλά και να αμφισβητήσει. Και ξαναλέω το εξής. Πριν από λίγο βγήκε σε ένα κανάλι ο δικηγόρος, άκουγα τώρα ερχόμενο, ο δικηγόρος κάποιον εκ των καταγγελόντων. Ναι. Οι καταγγέλλοντες λοιπόν τι λένε. Και μηνύσεις κάποιοι. Οι καταγγέλλοντες τι λένε. Οι καταγγέλλοντες λένε, είχαμε γραφτεί για να ψηφίσουμε στις εθνικές εκλογές του 2023. Αυτές είναι καταγγελίες που έχουν το φως της δημοσιότητας. Και. Είχαμε γραφτεί τότε, θυμόσαστε, οι απόδημοι γράφονταν για να ψηφίσουν στα προξενία. Βεβαίως. Είχαμε γραφτεί λοιπόν τότε το 23 και λένε, λάβαμε ένα email πολιτικού περιεχομένου. Κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση να πω το εξής. Είναι σε εξέλιξη έρευνας, είναι σε εξέλιξη έρευνα της εισαγγελίας. Δηλαδή είναι κατάλογοι των εθνικών εκλογών αυτή. Αυτό λένε, είναι ο κατάλογος. Μια φορά γραφόμαστε. Αυτό. Τι σημαίνει είναι κατάλογο? Τι ίδιοι άνθρωποι? Λυπάμαι, κάνετε μεγάλο λάθος. Μια φορά γράφτηκα εγώ στους εκλογικούς κανόνες, δεν γράφτηκα 15. Κάνετε λάθος, διότι ο κατάλογος επιστολικής είναι διαφορετικό. Πρέπει να ξαναγραφτείς. Α, είναι άλλος. Βεβαίως είναι διαφορετικό. Όχι λοιπόν, δεν είναι ένας ο κατάλογος, να είμαστε ξεκάθαροι. Όχι, να είμαστε ξεκάθαροι εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, γράφτηκε στο 23 για να ψηφίσει εθνικές εκλογές και είναι ξεχωριστή η διαδικασία που είναι τώρα σε εξέλιξη. Η οποία είναι τώρα σε εξέλιξη. Δεν θα γίνει τίποτα γι' αυτό. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής για την επιστολική. Αυτές οι λίστες είναι του 23 δηλαδή. Αυτές. Κυρίως παρόδο να σας πω. Οι καταγγέλλοντες οι ίδιοι, το οι οποίοι λένε, αυτό, λένε και ο δικηγόρος τους λέει ο ίδιος, ότι είχαμε γραφτεί. Άρα είναι διαβλητές οι εκλογές του Ιουνίου, αυτό μας λέτε τώρα. Κύριε Σουμελίδη, ότι θα πάμε να καταγγείλουμε τις εκλογές του Ιουνίου. Δεν είναι δικαστική αρχή, για να σας πω κάτι. Εγώ λέω το εξής. Έγινε μια έρευνα με μεγάλο μέγαρο αμφισβήτηση. Μας λέτε μόνοι σας ότι εκεί τίθεται. Είναι μεγάλη αγωνία το θέμα. Δεν έχουμε αγωνία, είναι όμως θέμα. Επιτρέψτε μου. Φυσικά και είναι θέμα. Και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι έρευνες. Έγινε έρευνα, γίνεται έρευνα με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γίνεται έρευνα με τη συναγγελία Αθηνών, βεβαίως. Έγινε μια έρευνα στην οποία αναφέρθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και
είπε ότι κάνει και τη δική του έρευνα για το ζήτημα αυτό. Σε πάρα πολύ. Αυτό κυρία, η κυρία Σημακοπούλου ήταν υπεύθυνη ψηφιακή πολιτική εκείνη την εποχή. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα. Γιατί χρειάστηκε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα. Η κυρία Σημακοπούλου ήταν υπεύθυνη ψηφιακή πολιτική εκείνη. Και από εκεί και πέρα θα αφήσουμε. Θέμα διαβλητότητα των εκλογών υπάρχουν. Δεν έχει καμία σχέση με διαδικασίε εκλογικέ. Εδώ μιλάμε για το πώ μπορεί να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι ένα το ζητούμενο, σοβαρό ζήτημα. Και κάτι τελείω διαφορετικό είναι εκλογικέ διαδικασίε. Τελείω διαφορετικό. Άρα δεν έχουν σχέση οι κατάλογοι εκείνοι με του καταλόγου. Να το πω ξεκάθαρα. Να το πείτε. Για να γραφτεί στην επιστολική ψήφο, γράφεσαι τώρα. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση το με την Αυστρία. Είναι καινούργια διαδικασία. Προσωπικά στοιχεία αυτό που λέει πάντως. Σε ένα ιδιώτιστο αυτό που λέει είναι σοβαρό. Είναι άλλη κατάλογη λέει αυτή. Είναι αν είχε γραφτεί το 23 να ψηφίσει την επιστολική. Συγγνώμη, το 23 να ψηφίσει εθνικέ εκλογέ, δεν μπορεί να ψηφίσει την επιστολική. Είναι νέα διαδικασία. Είναι στον εκλογικό κατάλογο τη χώρα για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Και γι' αυτό αλλά πόσο όλο τυχαίο όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάνε για την επιστολική ψήφο. Και πόσο όλο τυχαίο η Αυγή δεν λέει κουβέντα για τις καταγγελίες. Όλο τυχαίο. Όχι, όχι, για λέει, το γεγονό. Όχι. Δεν λέει. Δεν λέει. Τι είδα μόλις τώρα το άρθρο, κύριε Σμουλίδη. Σας είδα εδώ πέρα και αμέσως είδα το άρθρο της Αυγής. Τι λέει το άρθρο της Αυγής. Δεν λέει ότι οι καταγγέλλοντες λένε ότι είχαμε γραφτεί να ψηφίσουμε το 23 στις εθνικές εκλογές. Ναι. Το θέμα. Διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Η κυβέρνηση, αντίθετα με πρακτικές του παρελθόντος, θέλησε να χύσει άβρετο φως από την πρώτη στιγμή. Μια κουβέντα να πει ο Σπύρος. Έλα, συγκεκριμένες ενέργειες και με ένα πρόσωπο. Έλα, Σπύρο. Μια κουβέντα για να προχωρήσουμε. Πρακτικές του παρελθόντος είναι υποκλοπές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι στοιχεία πολιτών, ιδιωτικά στοιχεία και που τα έχει το κράτος, βρέθηκαν στο κόμμα σας σε έναν ιδιώτη. Αυτό πώς θα εξεταστεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικό κόμμα. Αν βρισκόταν στο ΠΑΣΟΚ, τι θα γινόταν σήμερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αρμόδιο όμως. Έχει αναλάβει την ευθύνη, έχει αναλάβει την ευθύνη και γι' αυτό και διεξάγονται όλες αυτές οι παράλληλες έρευνες. Πρωτοβουλία του κυρίου Θεοδωροπούλου είναι όλα αυτά. Και ξανά θυμίζω ότι η κυρία Σημακοπούλου ήταν υπεύθυνη ψηφιακής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Να το ξαναπώ. Για σένα υπάρχει θέμα εδώ διαβλητότητας. Ποιο είναι το θέμα. Μα το λέει η κυβέρνηση ίδια. Ότι τα στοιχεία αυτά διέρευσαν μεταξύ των δύο εκλογών. Και δεν θα εξεταστεί τίποτα. Ναι, αλλά είναι τα στοιχεία τα παλιά. Δεν είναι και λοιπόν, εκλογές τότε, εκλογές και τώρα και εκλογές και μεθαύριο. Μάλιστα. Εκλογές. Το κλείνουμε εδώ το θέμα για να τρέξουμε να προχωρήσουμε. Ελάτε. Τι σημαίνει, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση με εκλογικό. Ο εκλογικός κατάλογος δεν έχει σχέση με την εκλογική. Δύο-τρία θέματα για το Υπουργείο για να τρέξουμε την πράξη σε δύο λεπτά. Ένα νομοσχέδιο για την παραγωγικότητα που θα συνδέεται για τους δημοσίους υπαλλήλους με το μπόνους. Σε τι αφορά, τι είναι αυτό. Λέμε το εξής, κύριε οικονόμου. Λέμε ότι θέλουμε να εισάγουμε υγιή κινήτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Όσο πιο αποδοτική είναι, όσο καλύτερη είναι να αμείβονται περισσότερο. Αυτό είχε ξεκινήσει σε μια πιλωτική φάση για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Παράδειγμα, αυτοί που δουλεύουν για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων μπορούσαν να παίρνουν ένα μπόνους. Αλλά ήταν σε πιλωτική φάση αυτό. Αυτό που κάνουμε τώρα και θα είναι τα επόμενα νομοσχέδια το οποίο θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι πώς μπορούμε να εκτείνουμε αυτό το σύστημα για όλο το δημόσιο, να εισάγουμε δηλαδή υγιή κίνητρα όσο πιο παραγωγικό είναι. Η παραγωγικότητα ένας, πώς θα φαίνεται, πώς θα προκύπτει. Με βάση στόχους, μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι θα τίθενται στην αρχή της κάθε αξιολογικής περίοδου και εφόσον τους έχεις επιτύχει, με αυτόν τον τρόπο να έχεις μια πρόσθετη αμοιβή, προκειμένου ακριβώς να εισάγουμε υγιή κίνητρα. Όσοι υστερούν ή καθυστερούν. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό εντάσσεται στο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο έχει συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, περαιτέρω επιμορφώσεις, έχει πολλά διορθωτικά μέτρα, αν θέλετε, για όσους δεν επιτυχάνουν στόχους. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Δύο. Δημοτική αστυνομία γίνεται χαμός. Είναι στον αέρα. Πόσες θέσεις προκυρήσατε. 1213 θέσεις σε όλη την Ελλάδα για δημοτική αστυνομία, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είχε 14 χρόνια να βγει στον αέρα τέτοια προκήρυξη. Είναι τώρα στον αέρα μέχρι τις 26 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Είναι στον αέρα η προκήρυξη για όλους τους υποψηφίους. Άρα οι περισσότεροι, να καταλάβουμε, θα είναι στην Αθήνα πάντως, έτσι. Κοιτάξτε, είναι με βάση αιτήματα που είχαν καταγραφεί από τους ίδιους τους Δήμους, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Προβλέπει κάτι για αρμοδιότητες δημοτικές. Θα υπάρχει κάποια τροποποίηση για αρμοδιότητες. Να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες. Θα μπλέκει μέσα εκεί και άλλα πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι. Όχι, όχι, την δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει, είναι στον αέρα αυτή η προκήρυξη και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άλλο ένα μέτρο ενίσχυσης, αν θέλετε, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων, για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Όλα αυτά γίνονται για το πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη. Πάρκινγκ, τα πεζοκαθίσματα δηλαδή, αυτό.
αυτή η αρμοδιότητα. Η δημοτική αστυνομία έχει διάφορες αρμοδιότητες. Αυτά τα δύο είναι τα πιο βασικά. Αυτό ποτέ κυρίως, να το βάλετε για να ψηφιστεί. Όχι, είναι στον αέρα προκήρυξη. Είναι στον αέρα, ναι. Στον αέρα προκήρυξη. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί κάτι. Ναι. Τρέχει η προκήρυξη. Ναι, οι προσλήψεις. Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός. Είναι στον αέρα μέχρι 26 Μαρτίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Εν συνεχεία έχει πρακτικές δοκιμασίες. Το κάνει το ασέπολο αυτό. Άρα έχει μια σειρά από ενέργειες που γίνονται προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτές οι ενέργειες. Γιατί το λες έτσι τώρα. Κάτι θέλει να πει ο Σπύρος. Αρνητικό είναι ότι μετά από 14 χρόνια κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλίμονο. Συνέπεσε. Δεν ενισχυθούν. Αλίμονο. Αλλά κάτι λες. Κάτι λέει. Λέω ότι θα γίνει πριν τις εκλογές η πρόσληψη. Αυτό λέω. Εσείς εντωμεταξύ πότε... Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει πριν τις εκλογές η πρόσληψη. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι θα... Πότε φεύγετε... Είναι θέμα ΣΕΠ σε κάθε περίπτωση. Φεύγετε και ένα ταξίδι τώρα. Αύριο φεύγετε. Σωστά. Είναι μια, αν θέλετε, εξαρτή. Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, σε πόλεις που έχουμε μεγάλο πληθυσμό Ελλήνων πολιτών. Ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε για μαζί την με επιστολή. Εντάξει, το πρώτο πρωθυπουργό το ανακοινώνω εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Θα συνδέσετε, ναι, εντάξει. Ναι. Να ενημερώσουμε για την επιστολική ψήφο. Αλλά ναι, και ο πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένα ταξίδια. Να ενημερώσουμε για την επιστολική ψήφο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι έχουμε εγγεγραμμένους στο σύστημα της επιστολικής ψήφου, στους καταλόγους που λέγαμε τους νέους, ναι, ναι, από 95 διαφορετικές χώρες. Και είναι χώρες όπως η Κένια, η Αγγόλα, η Παππούα Νέα Γουινέα, ακτή Ελεφαντοστού, η Τανζανία. Γιατί αναφέρω τις χώρες αυτές? Γιατί σε αυτές τις χώρες δεν λειτουργήσαν εκλογικά κέντρα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Άρα είναι πιθανό. Πόσοι θα γραφτούν, ξέρουμε πόσοι είναι γραμμένοι είναι, μέχρι αυτή τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 32.000. Θα έλεγα ένα 43%, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι εκτός Ελλάδος. Και ένα 57% είναι εντός Ελλάδος. Η πλατφόρμα είναι η επιστολική.ipes.gov.gr. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές σας ότι μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε θέλει. Μέσα είτε μένει στην Ελλάδα, είτε μένει στο εξωτερικό, αρκεί να είναι Έλληνας πολίτης εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Κυρία Κεραμεώς, γιατί οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των ΤΕΠΟΝ επιμένουν, προσφεύγουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ζητούν να παρέμβουν για να τηρηθεί και να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου, να αλλάξει ο νόμος περιευθύνησης υπουργών, γιατί συγκεντρώνουν υπογραφές 1,3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι είστε απέναντι? Απέναντι σε τι? Στη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία έχουμε πει ότι είμαστε θετικοί. Άλλωστε, εμείς το φέραμε, αν θέλετε, και με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας δηλαδή έγινε αυτό. Και είναι ήδη, έχει ανακοινωθεί κεντρικά από την κυβέρνηση, ότι αυτό δρομολογείται. Έχει στην αρμοδιότητα πολλών υπουργείων. Είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική, η οποία προχωράει. Άρα δεν είμαστε απέναντι στη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Το αντίθετο, επί Νέας Δημοκρατίας και επισταγματικής αναθεώρησης μπήκε αυτό στο Σύνταγμα. Αλλά ο νόμος περιευθύνσης υπουργών που μου λέτε, όλα αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν προφανώς με το θέμα. Δίνεται μια αίσθηση. Πάντως αυτό προχωράει. Προχωράει, αίσθηση, απλά είναι στην αρμοδιότητα πολλών υπουργών. Η κυβέρνηση πάει, επιχειρεί να κάνει συγκάλυψη. Αυτό σας λέει η αντιπολίτευση. Αυτό είπε η κυρία, λέει η κυρία Καριστιάνου, την είδαμε και χθες να τοποθετείται στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Υπάρχει τέτοιο θέμα, κυρία Υπουργέ? Είχατε εδώ τον Πρωθυπουργό που σας απάντησε ο ίδιος. Σας απάντησε ο ίδιος ξεκάθαρα. Σχετικά με τη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία, είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση θα το προχωρήσει. Το θεωρούμε σημαντικό, είναι ένα σημαντικό μέτρο, γι' αυτό και ενσωματώθηκε στις προβλέψεις του Συντάγματος. Είναι στην αρμοδιότητα περισσότερων υπουργείων και είμαστε στη διαδικασία κεντρικά από την κυβέρνηση να συντονίσετε την προσπάθεια για να γίνει αυτό για πρώτη φορά. Το θέμα των ανθρώπων, όμως, κυρία Υπουργέ, αν επιτρέπετε, είναι γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να λογοδοτήσουν. Και αυτό παίρνει μπάλα όλους. Ο κύριος Καραμαλής δεν λέει κανείς ότι θα γίνουν λαϊκά δικαστήρια για τον κρεμάσει κανένας. Δεν χρειάζεται ούτε αλλαγή συντάγματος, τίποτα. Η Βουλή μπορεί να αποφασίσει να εξεταστεί στη δικαιοσύνη, να λογοδοτήσει καταρχήν, να είναι εντάξει με τον εαυτό του απέναντι στους πολίτες. Γιατί το καλύπτεται αυτό και δεν τα αφήνετε? Αυτό ζητάει η κυρία Καριστιανού και η οικογένεια των θυμάτων. Έχουν γίνει εκτενέστατες συζητήσεις, δεν θα πω τώρα σε αυτό. Φεύγει και αν θέλετε και το δικό μου πεδίο, αν θέλετε. Αλλά έχουν γίνει εκτενέστατες συζητήσεις. Θα γίνει και νέα συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως ξέρετε. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της δικαιοσύνης για το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, προφανώς αυτή η υπόθεση θα προχωρήσει. Μία κουβέντα για τις εκλογές για να κλείσουμε. Η κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι προηγείται και προηγείται με μεγάλα νούμερα σε σχέση με του αντιπάλου τη. Θα καταφέρει η κυβέρνηση να αναβρεθεί στα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών? Τι βλέπετε? Κύριε Οικονόμου, δεν πρόκειται να κάνω εγώ πρόβλεψη. Για μας το ζητούμενο είναι κάθε μέρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας, το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους πολίτες, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Με πρώτο, αν θέλετε, από τα πιο δύσκολα, το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπετε τόσες πρωτοβουλίες εκ μέρους της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πώς θα βοηθήσουμε, θα στηρίξουμε τους πολίτες στις πολλές προκλήσεις με τις οποίες είναι οι πολίτες αντιμέτωποι. Αν από εκεί και πέρα, εμείς επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις ευρωεκλογές. Ναι. Αλλά ο στόχος μας είναι βήμα-βήμα να φέρνουμε εις πέρας, αν θέλετε, να υλοποιούμε όλες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις προεκλογικές, και έτσι θα πορευθούμε και μέχρι τις ευρωεκλογές και μετά τις ευρωεκλογές, λύνοντας προβλήματα πολιτών, κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες της ίδιας κυβέρνησης. Ναι. Σπύρο. Σαφώς η κυβέρνηση φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις κιόλας ότι έχει μια αισθητή κάμψη, γιατί τα προβλήματα είναι και θηριώδη, αλλά και γιατί έχουμε και ζητήματα θεσμών και λειτουργίας του πολιτεύματος. Και επίσης θέλω να πω συμπληρωματικά ότι και κάθε κόμμα δεν αναμετράται μόνο με τα άλλα κόμματα, αναμετράται με τους πολίτες. Το κάθε κόμμα πρέπει να πείθει για τη χρησιμότητά του και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων του κάθε φορά. Μάλιστα. Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτές Λύνουμε οι εκλογές. Εδώ. Έχουν Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον ποια ατζέντα ναι. θα υιοθετήσουν οι πολίτες. Και δεν είναι μόνο η ατζέντα κυβερνητική. Βλέπετε ότι και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν θέματα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα, αυτό το οποίο είναι μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι οι πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Και το λέω γιατί εγώ ακούω και στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Εντάξει, έχουμε κυβέρνηση, υπάρχει κυβέρνηση, γιατί πρέπει να. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι μια εθνική κάλπη. Εθνική σημασία κάλπη. Mm-hmm. Και πολλά ζητήματα από τα οποία συζητάμε τώρα βλέπει η κοινή αγροτική πολιτική. Πού διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό? Εκεί. Στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες πολίτες λοιπόν να πάνε στην κάλπη, να εκφραστούν, να πάνε στην κάλπη ή να συμμετάσχουν μέσω επιστολικής ψήφου. Σωστά, ναι. Να εκφραστούν, να εκφράσουν την άποψή τους. Γιατί σε μεγάλο βαθμό ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους διαμορφώνονται Μάλιστα. στην Ευρώπη. Κλείνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ. Είναι σημαντικό το τελευταίο διαστήριο. Πράγματι. Λόγο. Καλημέρα, έχει ανοίξει λογαριασμό με την εκπομπή. Ωραία. Ξέρεις, σε περιμένει μια θέση εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. 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 Ευχαριστώ πολύ.